Άρα λοιπόν είχαμε υποχρηματοδότηση, είχαμε πολύ λίγο προσωπικό, είχαμε θέματα λειτουργικά και είχαμε και θέματα ασφάλειας. Μαζί με τα, όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί δεν ήταν μόνο το προσωπικό, επαναλαμβάνω, ήταν πολύ κακή η κατάσταση του δικτύου. Θυμάμαι ότι υπήρχαν μικροατυχήματα, σποραδικά, μικρή σημασίας, αλλά υπήρχε ένα θέμα ασφάλειας του δικτύου, δηλαδή υπήρχε ένα θέμα συντήρησης. Και θυμάμαι ότι γινόταν μια προσπάθεια να αναζητήσουμε έναν τρόπο συντήρησης, δεν ξέρω αν έχει λυθεί ακόμα μέχρι σήμερα, του δικτύου, με την έννοια να αναλάβει κάποιος μέσα από ένα ΣΔΙΤ ή μέσα από ένα σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, μια δομή να αναλάβει κάποιος τη συντήρηση του δικτύου, γιατί ο ίδιος ο ΟΣΕ δεν είχε ούτε το προσωπικό, ούτε τη χρηματοδότηση εκείνη την εποχή για να κάνει το δίκτυο. Άρα υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, και το προσωπικό αλλά και τα υπόλοιπα. Μικρά σποραδικά ατυχήματα, κυρίως μικροί εκτροχιασμοί, χωρίς φυσικά επιπτώσεις, χωρίς θύματα εννοώ, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά υπήρχαν μικρά σποραδικά ατυχήματα. Είπατε κι εσείς ότι το δίκτυο είχε προβλήματα μη συντήρησης. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν πιέσεις στους μηχανοδηγούς να επιταχύνουν, να μην έχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια και μάλιστα του δίνανε και μπόνους επίτευξης. Σε συνθήκες λοιπόν που το δίκτυο δεν ήταν συντηρημένο καλά, υπήρχε προβλήματα και η πίεση στους μηχανοδηγούς για να φτάσουν στον χρόνο που προεβλέπεται στο σταθμό τον τελικό δεν δημιουργούσε ζητήματα πολλαπλών, όπως είπατε κι εσείς, εκτροχιασμών. Ναι. Δεν έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια όταν βγαίναν οι υπουργοί και λέγανε ότι σε 3 ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη? Δεν λέω ότι το πάτε εσείς, μπορεί να το πάτε κι εσείς. Ποτέ. Δεν θυμάμαι. Ποτέ. Αλλά λέω, βγήκαν οι υπουργοί, όμως υπάρχουν υπουργοί που λένε ότι σε 3 ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ποτέ. Αναζητήστε ποιοι τα είπαν και. Λέω, δεν θυμάμαι για εσάς. Δεν το λέω για εσάς, αλλά υπήρχαν άλλοι υπουργοί. Το αντίθετο. Επαναλαμβάνω, κάθε 20 μέρες. Μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, επαναλαμβάνω, ο επόμενος μάρτυρας, που ήταν ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Υπήρχαν κλήσεις από την πλάνο σε όλους, με στόχο να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Το ποιος είπε και γιατί το είπε για τις 3 ώρες, δεν το γνωρίζω. Να ρωτήσετε αυτούς που το είπαν. Δεν ασκόνταν πιέσεις στους μηχανοδηγούς, δηλαδή. Όχι, δεν ξέρετε εσείς να έχουν ασκηθεί πιέσεις σε μηχανοδηγούς για να φτάσουν στον χρόνο και μάλιστα και επίδομα ολοκλήρωσης του δρομολογίου στον χρόνο που προβλέπετε. Κύριε Καναδάσοπουλε, υπεύθυνα σας λέω ότι κάθε άλλο από αυτό. Γιατί υπήρχαν προβλήματα ασφάλειας του δικτύου. Εσείς, με την εμπειρία την οποία έχετε, κύριε Υπουργέ, ποιοι λέτε ότι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο έγινε σε λίγα λεπτά ή σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα γεγονός το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και θρυνούμε γι' αυτό. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε ένα ζήτημα το οποίο αναζητά αυτή τη στιγμή όλες τις πτυχές του η δικαιοσύνη για να βρει την αλήθεια. Ο σιδηρόδρομος πάντα είχε, ακόμα και όταν ήταν σε αυτή την κατάσταση, είχε κάποια manuals, κάποιους κανόνες ασφαλείας που λειτουργούσε, ακόμα και όταν δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση και υπήρχε προσωπικό όμως τότε. Και σηματοδότηση. Ή, όπως ξέρετε, τότε υπήρχε προσωπικό. Όπως ξέρετε, έχουν συμβεί ατυχήματα και με πλήρη συστήματα λειτουργούντα σε προηγμένες χώρες στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Συνεπώς, δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τόσο κρίσιμο, τόσο οδυνηρό και το αναζητά η ελληνική δικαιοσύνη. Το ότι δεν υπάρχει δίκτυο σιδηροδρομικό στη χώρα μας, γιατί υπάρχει μια γραμμή, υπάρχει μόνο. Το ότι δεν υπάρχει, φανταστείτε να υπήρχαν και δίκτυα όπως είναι εκτεταμένο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι δεν υπάρχει δίκτυο στη χώρα μας και δεν είναι και ασφαλές, αυτό δεν έχει ζητήματα ευθυνών στις κυβερνήσεις μέχρι τώρα για την εξέλιξη που έχει ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας? Παρά τα δισεκατομμύρια,
τα εκατοντάδες εκατομμύρια, μπορεί δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν διατεθεί για τις υποδομές και τις επιδομές του δικτύου. Να, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Αν ήθελε κανείς να κάνει μια πολιτική συζήτηση και οικονομική συζήτηση, είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ο σιδηρόδρομος σήμερα και σήμερα εκπροσωπεί ένα πολύ μικρό ποσοστό των μεταφορών στη χώρα και σε προσωπική του προσωπικού και των αγαθών. Είναι ένα συνολικότερο ζήτημα που νομίζω ότι χρειάζεται μια πολιτική συζήτηση για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Και σε συνθήκες, κύριε Υπουργέ, που τα συστήματα δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν ή έχουν διάφορα θέματα. Δεν θα έπρεπε αυτό να αντισταθμίζονται οι επικίνδυνοι από το προσωπικό? Δηλαδή να υπάρχει επαρκές προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο, να μην υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας. Θυμίζω ότι το 2022 βγήκε υπουργική απόφαση που όριζε μέχρι και 10 συνεχόμενες ημέρες νυχτερινής εργασίας στον ΟΣΕ. Όλα αυτές οι συνθήκες της εντατικοποίησης, της ανασφάλειας του προσωπικού, τα ζητήματα του μη εξειδικευμένου προσωπικού, με μπλοκάκια εργαζόμενων μηχανοδικών και σταθμαρχών, δεν διαμορφώνουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους? Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το ένα είναι, ας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει την έρευνά της για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι σε κάθε περίπτωση, δηλαδή σε όποιο στάδιο και αν ήταν και αν είναι ο σιδηρόδρομος ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, διέπεται από κανόνες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας, λειτουργίας του προσωπικού, τα οποία και τηρούνται, υποθέτω, οι οποίοι διασφαλίζουν ακριβώς την ασφάλεια της λειτουργίας ενός σιδηροδρόμου. Αλλά ας τα αφήσουμε να τα ερευνήσει η δικαιοσύνη αυτά. Όταν όμως υπάρχουν κυβερνητικές αποφάσεις που λένε καταργούμε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας, όταν υπάρχουν αποφάσεις που μεταφέρουν το ωράριο σε 10 συνεχόμενες μέρες κυβερνητικές, όταν υπάρχουν αποφάσεις τέτοιου είδους, δεν είναι απλά και μόνο κανονισμοί ασφαλείας, παρέμβαση κύρια κυβερνήσεων στα ζητήματα του προσωπικού και της ασφάλειας. Υποθέτω, όταν κλείνει το κέντρο ελέγχου το κεντρικό στην Αθήνα, το οποίο επόπτευε συνολικά το δίκτυο πανελλαδικά, τι είναι αυτό, αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα, είναι εξοικονόμησης πόρων, για να μην πω κερδοφορίας. Ναι, όλοι οι κανόνες, όπως ξέρετε, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σε θεσμικό, πολιτικό, κυβερνητικό, υπηρεσιακό επίπεδο, πάντα, όλες. Με βάση την πρόνοια της ασφάλειας και της λειτουργίας. Δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας απαντήσω, αλλά επαναλαμβάνω, σε κάθε περίπτωση υπήρχαν και υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και η πολυδιάσπαση του ΟΣΕ, αρχικά σε εταιρείες θυγατρικές και μετά σε ανεξάρτητες, δημιούργησε προβλήματα δυσλειτουργικά? Κοιτάξτε, κάθε φορά που ξεκινάνε αλλαγές δημιουργούνται προβλήματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά, όταν ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, λειτουργήσαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μια συνολική ανασύνταξη ο σιδηροδρομικός τομέας της χώρας από πλευράς οργάνωσης. Και όταν έχεις δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, μία στις υποδομές, ο ΣΕ, και άλλη στη μεταφορά, η Hellenic Train, είτε είναι κρατική είτε είναι ιδιωτικοποιημένη, οι οποίες λειτουργούν με τα ιδιωτικονομικά κριτήρια, μπορεί να υπάρξει αντίθεση συμφερόντων ανάμεσα στις δύο? Όχι καθόλου, κατά τη γνώμη μου. Το βασικό ζητούμενο είναι ο διαχειριστής γραμμής να κρατάει τη γραμμή με βάση τους κανόνες ασφαλείας απόλυτα ασφαλή και ο μεταφορέας να τηρεί όλους τους κανόνες του διαχειριστή της γραμμής. Και νομίζω είναι καθαροί εδώ οι κανόνες και ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, τίποτα δεν είναι χωρίς ρύθμιση. Ναι, αλλά η υπόθεση ιδιωτική εταιρεία και κρατική εταιρεία, το κέρδος που αποσκοπεί, υποβαθμίζει τους κανόνες ασφαλείας. Εδώ υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη ότι ο ΣΕ προμήθευσε με 14, αν δεν κάνω λάθος, συστήματα κινητά GSMR επικοινωνίας την Hellenic Train, και η οποία
μέχρι το ατύχημα, τα περισσότερα από αυτά δεν τα είχε καταστήσει στους σειρμούς. Και στο σημείο εκεί πέρα υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας. Ναι. Είναι τυφλά σημεία εκεί. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.